τώρα να δούμε και το Forester πώς είναι στο δρόμο. Θα κάνουμε για αρχή μία επιτάχυνση. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο είναι πρώτο χέρι από ιδιώτη, αγορασμένο φυσικά από ελληνική αντιπροσωπεία, καμία σχέση δηλαδή με αυτοκίνητα εισαγωγής ή leasing. Και είναι σχετικά πλούσια έκδοση, δηλαδή έχει και ζήνων φώτα, ξένων τα λένε πιο πολύ, έχει και την ηλεκτρική, την πανοραμική, την οροφή πάνω. Επίσης έχει θερμαιόμενα καθίσματα, cruise control, χειριστήρια στο τιμόνι και 16 ρεζάντες αλουμινίου. Όπως βλέπετε, το αυτοκίνητο δεν έχει κάποιο πρόβλημα να ανεβάσει ταχύτητα. Τώρα κινούμαστε με 130 χιλιόμετρα την ώρα. Το αυτοκίνητο ταξιδεύει μια χαρά. Όπως όλα τα Forester, το αυτοκίνητο είναι τετρακίνητο, μόνιμα τετρακίνητο, με κεντρικό διαφορικό. Είναι δηλαδή ένα πολύ ικανό όχημα σε κάθε έδαφος. Ακόμα και αν δηλαδή είναι ολισθηρό το οδόστρωμα, το αυτοκίνητο ανταποκρίνεται πολύ πολύ καλά. Το συγκεκριμένο μάλιστα έχει και ελάστιχα σε πολύ καλή κατάσταση που το βοηθούν να κινηθεί με ασφάλεια. Πάμε τώρα να δούμε πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο σε ένα δυνατό φρενάρισμα από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα πατάω δυνατά το φρένο. Βλέπουμε ότι η διαδικασία του φρεναρίσματος πραγματοποιείται με ασφάλεια. Τώρα θα σας δείξω και την εμπλοκή των κοντών σχέσεων. Από εδώ με το λευγέ. Οι οποίες κανονικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εντός δρόμου, όχι μόνο εκτός. Σε κάποιο ανηφορικό κομμάτι ο οδηγός μπορεί να τις επιλέξει. Και τέλος να καταγράψουμε και την κατανάλωση του αυτοκινήτου. Το Forester σε συνθήκες αυτοκινητόδρομου με ταχύτητες περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα θα εμφανίσει κατανάλωση γύρω στα 9 με 9,5 λίτρα 100 χιλιόμετρα. Τώρα, σε αυτή τη βόλτα που κάναμε, που περιείχε και μια επιτάχυνση και κίνηση σε δρόμους αστικούς, είμαστε στα 10 λίτρα 100 χιλιόμετρα σε 12 χιλιόμετρα κίνησης.